Λοιπόν, επιστρέψαμε με επιχειρηματικά θέματα. Καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την συνάδελφο Ελένη Μπότα, δημοσιογράφο του insider.gr. Ελένη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Σοφία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε νέα που έρχονται από την αγορά γάλακτος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς πάνε τα πράγματα γενικότερα εκεί. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε πιο συγκεκριμένα με την εταιρεία Κολλιός, η οποία το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι έχει αρκετά προβλήματα και προφορά σε κάποιες κινήσεις ούτως ώστε με κάποιον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να στηριχθεί, να βοηθηθεί. Η βιομηχανία λοιπόν Κολλιός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Είχε και τα προβλήματά της προέρχονται από την θηγατρική της Αγνώ, η οποία να θυμίσω ότι έχει πτωχεύσει. Εμφανίζει λοιπόν συσσωρευμένες ζημιές, έχει υψηλές επισφάλειες και υψηλό δανεισμό. Ναι. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, έχει υποβάλει και ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Προχώρησε λοιπόν στην κατάρτιση επιχειρησιακής σύμβασης μαζί με τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων η καταβολή των αποδοχών συμφωνήσαν και οι δύο πλευρές να λαμβάνει χώρα εντός των 20 ημερών από τη λήξη του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία. Τους έχει βάλει να δουλεύουν εξαήμερο και πλήρης απασχόληση, αλλά και αυτούς που έχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης καθιερώνεται η εξαήμερη απασχόληση. Προσπαθεί να μειώσει το λειτουργικό της κόστος η εταιρεία, προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή της, βρίσκεται σε μια διαδικασία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Γιατί όπως είπαμε έχει σήμερα έναν τραπεζικό δανεισμό ο οποίος ανέρχεται στα 43,44 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ ψηλός ο δανεισμός της και μάλιστα είναι σε επικοινωνία με τις πιστώτριες τράπεζες ούτως ώστε να υπάρξει μια κάποια αναδιάρθρωση του δανεισμού αυτού. Ωστόσο προς το παρόν υπάρχει κάτι απτό, κάτι συγκεκριμένο? Όχι, δεν υπάρχει προς το παρόν. Είναι σε κατάσταση αναμονής. Όπως είπαμε και η Αγνώτη με έχει επιβαρύνει πάρα πολύ. Τα κίνητα της Αγνώ έχουν βγει σε πληστηριασμό, δεν υπάρχουν κανένας ενδιαφερόμενος. Υπάρχουν και εκεί υποχρεώσεις της Αγνώ, τις οποίες βαρύνεται η Κολλιός. Υπάρχουν και απαιτήσεις από πρώην εργαζόμενους της Αγνώ, τα οποία επίσης βαρύνουν την Κολλιός. Η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ελπιστεί βέβαια ότι σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες θα μπορέσει να έρθει σε συμφωνία προκειμένου να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της και να της εξασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της. Μάλιστα. Είναι όλες οι τράπεζες, σε όλες τις τράπεζες είναι εκτεθειμένη η Κολλιός? Ναι, βέβαια. Έχει δάνεια σε Πειραιώ, σε Άττικα, σε Eurobank, στην Εθνική, στην Άττικα. Ακόμα και στην Άττικα, έτσι. Ακόμα και στην Άττικα. Μάλιστα. Μπορούμε να δώσουμε, έτσι, για να δουν και οι τηλεθέτες πού ακριβώς βρίσκεται η εταιρεία. Έχουμε μία εικόνα των αποτελεσμάτων της. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια συνολικά για το 2017 δεν είμαι σίγουρη αν έχει ανακοινώσει αποτελέσματα. Όχι, ωστόσο, μπορούμε να έχουμε μία εικόνα από τη χρήση του 2016. Οι εταιρείες είναι εισηγμένες, αργούν να ανακοινώσουν αποτελέσματα. Έχουμε για το 2016 λοιπόν, έχουμε πωλήσεις οι οποίες ανέβηκαν στα 94,43 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αυξημένες κατά 5,3 ναι. Οι πωλήσεις της. Έχει και εξαγωγική δραστηριότητα. Περίπου το μισό μπορεί αφορά τις πωλήσεις στο εξωτερικό. Καθαρά κέρδη φάνησε 2 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε 600.000 μόλις το 2015. Όμως, όπως είπαμε εκτός, έχει υψηλές υποχρεώσεις και υφίστανται και πράγματα βάρη στην εταιρεία. Είναι ύψος 52,58 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εναντίον των περιουσιακών της στοιχείων, έχουν από τις τράπεζες μπει ως προσημείωση. Υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Πάντως δεν είναι μόνο η Κολλιός η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Νομίζω ότι συνολικά ο κλάδος υπάρχει αίσθηση ότι δεν τα πάει τόσο καλά.
Σοφία, η αγορά του γάλακτος αντιμετωπίζει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Αρχή να πούμε ότι το 2016 η πτώση της κατανάλωσης ήταν περίπου 10 με 12%, ενώ η πτώση του τζίρου υπολογίζεται στο 12 με 17%. Αντίστοιχη κακή εικόνα ήταν και το 2017. Έχουμε περίπου ένα πτώση κατανάλωσης γύρω στο 10%. Να θυμίσουμε ότι από το φρέσκο γάλα και είχαμε μέσα πέρυσι αρκετές ανακατατάξεις, αποχώρησε η Φάγε, η Φρίβλαντ που είναι γνωστή σε εμάς ως Νουνού, αποχώρησαν από την αγορά του φρέσκου γάλακτος. Mm-hmm. Και η Νουνού. Ναι, και η Νουνού. Και γενικά δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχουμε και καταγγελίες από αγροτικούς συνεταιρισμούς για εισαγωγές γάλακτος από το εξωτερικό, από Ιταλία, Ρουμανία. Καταγγέλουν ότι τα γάλα τα οποία κυκλοφορούν δεν είναι ελληνικά, ζητούν τη στήριξη από τις αρχές η παραγωγή. Ο κόσμος δεν προτιμά το γάλα, έχει μειωθεί και το διαθέσιμο εισόδημα. Ναι. Όλα συμβάλλουν, όλα συμβάλλουν όλα στο να διατηρηθεί αυτή η αρνητική εικόνα στον κλάδο. Δεν είναι καθόλου καλές οι προοπτικές του γάλακτος. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.